Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει τους Ρώσους μισθοφόρους Βάγνερ στη λίστα των τρομοκρατικών ομάδων. Το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι δεσμευτικό, εγκρίθηκε με ομόφωνη υποστήριξη από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τους Γάλλους νομοθέτες για την υιοθέτησή του. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Γαλλικό Κοινοβούλιο για τη σημερινή απόφαση να αναγνωρίσει τη ρωσική ψευδοειδιωτική ομάδα Βάγνερ ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να υιοθετηθεί από ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε εκδήλωση τρομοκρατίας πρέπει να καταστραφεί και κάθε τρομοκράτης πρέπει να καταδικαστεί. Και η Βρετανία πρόκειται να χαρακτηρίσει επισήμως τη ρωσική μισθοφορική ομάδα Βάγνερ τρομοκρατική οργάνωση για να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, αναφέρουν οι Times. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε τους μισθοφόρους της ομάδας σημαντική διεθνή εγκληματική οργάνωση και επέβαλε κυρώσεις στο δίκτυο υποστήριξής της παγκοσμίως τον Ιανουάριο.